με πληροφορήσει. Ποιος μπορεί να μου το πει. Όταν ένας άντρας κλαίει απ' αγάπη ανήντροπη. Όταν τα μάτια τα αντρικά τα δείτε δακρυσμένα, τι έχουν και δακρύζουνε, ρωτήσετε εμένα. Για να κλαίει, για να κλαίει ένας άντρας, θα έχει τι ασοβαρή. Μια χαμένη αγάπη κλαίει, κλαίει μια καταστροφή. Όταν τα μάτια τα αντρικά τα δείτε δακρυσμένα, τι έχουν και δακρύζουνε, ρωτήσετε εμένα. Όποιος με κατηγορεί για τα δάκρυα μ' αυτά, δεν θα έχει αγαπήσει, ούτε θα έχει και καρδιά. Όταν τα μάτια τα αντρικά τα δείτε δακρυσμένα, τι έχουν και τα κρύψουνε, ρωτήσετε εμένα. Βάθητο και παράδεισο, θέλω να κουβεντιάσω σε ένα καφενείο που να έχει πόρτα ανοιχτή και να μην έχει θάλασσα. Μονάχα άντρες άνεργος. Σκόνη με ήλιο και σιωπή. Να μπαίνει ο ήλιος στο κονιάκ και σκόνη μαζί με τα τσιγάρα στα πλεμόνια μας. Και ας μην πάρουμε και σήμερα, ρε αδερφέ, προφύλαξη για την υγεία μας. Κι ούτε να δίνει συμβουλές το πώς το κατεβάζω έτσι και πώς σκορπιέμαι έτσι. Και να αφήσεις ήσυχα στα μούτρα τις μπογιές, τις μίξες και τα κλάματα να τρέξουν. Thank you.
Μονάχα να κοιτάζεις ήρεμα τα νύχια, τα μαλλιά μου και τα χρόνια που είναι βρώμικα. Κι εγώ να μην δίνω φράγκο για όλα αυτά. Μόνο το κόμμα το Χριστουλάκο τους. Γιατί δεν φτιάχτηκε το κόμμα τόσα χρόνια. Και εσύ να είσαι φίλος. Φίλος, φίλος. Έτσι όπως το λέει ο Καζαντζίδης. Και το κονιάκ να είναι σκατά και εργολάβος πουθενά δεν φάνηκε. Έχει δωμάτιο για παράνομους πάνω από το καφενείο. Θα σου τα ρίξω σε μια δόση. Το συνηθίζω άμεθα. Έτσι για να σε λιανίσω. Να σε δω χωρίς βρακή να δούμε τι θα κάνεις. Εσύ όμως λέει, δεν θα είσαι από αυτούς. Θα σηκωθείς και θα χορέψεις παραγγελιά, βεργούλες και με δίρανε. Και θα κρατάς τις κούφτες σου μ' αγάπη και με προσοχή το μυαλό μου. Είναι έτοιμο να διαλυθείς τα χείλια. Με πονάει. Και όταν έρθουν να σου πούν, εδώ δεν είναι τόπος και χρόνος για τέτοια πράγματα, τράβηξε τη φαλτσέτα και θέρισε. Τι τα θέλετε τα μπουζούκια, γιατί δεν πάμε κάπου ήσυχα να φάμε? Έλα ρε Κέτη. Από τότε που παντρευτήκατε, μαμόθρευτο μου γίνες να πούμε. Έτσι λένε τα Καρντάσια. Τα ποια? Τα αδελφάκια, λέω. Κι αλλιώς να το πάρουμε, λαϊκά μαγαζιά είναι αυτά τώρα. Βάλε καμιά κασέτα. Έχεις τίποτα μοντέρνα? Ε, παιδιά. Έλα, έλα. Ζούνε κάποια αγάπη μου παλιά. Τα μαύρα μάτια σου όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε και την ψυχή μου και την καρδιά μου συγκλονίζουνε. Άντε μόλις να τραγουδάω ρε παιδιά. Κάποια αγάπη μου παλιά. Μη με πουλήσεις σήμερα, Δήμο. Δήμο, μη με πουλήσεις σήμερα. Πληρώνω εγώ στα μπουζούκια. Γιατί ρε, πότε σε πουλήσα? Τα μαύρα μάτια σου όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε και την καρδιά μου συγκλονίζουνε. Άντε γεια! Φρέτζους εσύ, αφού το πρωί και ξάψεις θα το γλεντήσουμε. Μπορεί να είσαι κάτω. Τον μπορεί εσύ, τον μπορεί. Τον μπορεί, μαρακούν. Έχεις δει τους πεταράδες, τους Έλληνες να τα σπάνε άλλη φορά. Ε, θα δεις απόψε. Translate, Νανά, translate. Translate, please. I don't understand the word. I don't worry. Κάσο says that the Greeks have fun in a special way. In a special way? What do you mean special? You see now what you should do. Κομπλέ. Τι κομπλέ? Είπα κομπλέ. Τι κομπλέ, μωρέ, αφού είναι άλλη. Παιδιά, ακούτε τι λέει, λέει είναι γεμάτο. Για μας είναι κομπλέ. Τα δικά μας τα λεφτά δεν μετράνε. Άσε ρε Νίκο, πάμε αλλού. Κάτσε. Κοίτα ύφος. Πριν από λίγο μπήκε μια παρέα και τους έκανε τεμενάδες. Πάμε να φύγουμε. Δύο λεπτά ρε παιδιά, δύο λεπτά. Καλά ρε φίλε, είπες στο μαγαζί είναι κομπλέ. Πες το με καλό τρόπο να πούμε. Έλα, έλα. Κοίτα ρε κάτι άνθρωποι, λες και μιλάει σε μαγαρισμένους. Κάτσε. Θα δούμε μόνοι μας αν έχει τραπέζι. Τι τρέχει, Απόστολε. Θέλω να μπουν με το ζόρι.
Εγώ φταίω τώρα. Κάτσε, ντε, κάτσε. Κράτησε. Άμα δεν έχει τραπέζι, εντάξει. Όχι έτσι όμως. Γιατί ρε φίλε, δεν φεύγεις με το καλό. Εσύ είσαι αυτός που δέρνει. Αμαλάχη. Καλά κάνεις την πάντα να ρίξω μια ματιά μέσα. Σοβαρά μιλάω. Έλα ρε μάγκα, παράτα το τζαμπουκάκι και σπάσε. Έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ, έλα Δήμο. Πες τώρα πως κάνει μια φορά. Πες τώρα. Έλα την κόσο. Έλα την κόσο. Όχι πασαρίες, όχι πασαρίες. Σε παρακαλώ, κύριε σε παρακαλώ. Λάτε με παιδιά, δώστε με να γλεντήσουν. Εσύ έπρεπε να με ρωτήσεις. Έλα, ηρεμήστε. Σας παρακαλώ, πάρτε Πόσο πολύ κουνιέται να πούμε. Είναι. Δεν ξέρω, εσείς οι άντρες τα ξέρετε αυτά. Λα. Τι είπες? Του τη βάρεσε. Μπορούσα να τη βαρέσει. Μεροκάματα τραβάω ρε. Όχι σαν κάτι κουφάλες που την έχουν αράξει. Τους είδες. Με τις γούνες. Τι φωνάζεις μου αρέσει, ακούμε. Τι μου κολλάς ρε. Έχουμε δημοκρατία ναι ή όχι. Γεια σου ρε Κέντη. Σε γουστάρω γιατί είσαι εντάξει. Και εσύ και το αντράκι σου. Έτσι και φτιαχνόμουνα. Άσε. Άντε γεια μας. Γεια. Βγάζε με το νόμο κι όπα πρώτα το δεξί. Κι αν μου κουραστείς το δρόμο θα σε βάλω σε ταξί. Φωνή μου να ακουστεί.
παρέ μου ποιος σε χαίρεται. Σε ποιους με, κι είναι όλοι αυτοί εδώ μέσα. Η μοναξιά δεν έχει το θλιμμένο χρώμα στα μάτια της συνεφένιας γκόμενας. Δεν περιφέρεται νοχελικά και αόριστα, κουνώντας τα γοφιά της στις αίθουσες συναυλιών και στα παγωμένα μουσεία. Δεν είναι κίτρινα κάδρα παλιών καλών καιρών και ναφθαλίνη στα μπαούλα της γιαγιάς, με νεξελιές κορδέλες και ψάθινα πλατήγυρα. Δεν ανοίγει τα πόδια της με πνιχτά γελάκια, βοηδίσω βλέμμα κοφτούς αναστεναγμούς και ασορτίες όρουχα. Η μοναξιά έχει το χρώμα των Πακιστανών, η μοναξιά, και μετριέται πιάτο-πιάτο μαζί με τα κομμάτια του στον πάτο του φωταγωγού. Στέκεται υπομονετικά όρθια στην ουρά, μπουρνάζει, Άγια Βαρβάρα, κοκκινιά, Τούμπα, Σταυρούπολη, Καλαμαριά. Κάτω από όλους τους καιρούς με ιδρωμένο κεφάλι. Εξπερματώνει ουρλιάζοντας. Κατεβάζει με αλυσίδες τα τζάμια.
Κάνει κατάληψη στα μέσα παραγωγής. Βάζει μπουρλότο στην ιδιοκτησία. Είναι επισκεπτήριο τις Κυριακές στις φυλακές. Ίδιο βήμα στο προάβλιο, ποινικοί και επαναστάτες. Πουλιέται και αγοράζεται λεφτό-λεφτό. Ανάσα, ανάσα, στα σκλαβοπάζαρα της γης. Εδώ κοντά είναι η Κοντζιά. Ξυπνήστε πρωί, ξυπνήστε να τη δείτε. Είναι πουτάνα στα παλιόσπιτα. Το γερμανικό νούμερο στους φαντάρους. Και τα τελευταία ατέλειωτα χιλιόμετρα εθνική οδός κέντρων στα γαντζωμένα κρέατα από τη Βουλγαρία. Κι όταν σφίγγει το αίμα της και δεν κρατάει άλλο, που ξεπουλάν τη φάρα της, χορεύει στα τραπέζα ξυπόλυτη ζεμπέκικο, κρατώντας τα μπλαβιασμένα χέρια της ένα καλά ακονισμένο τσεκούρι. Η μοναξιά, η μοναξιά μας λέω, για τη δική μας λέω, είναι τσεκούρι στα χέρια μας που πάνε από τα κεφάλια σας. Γυρίζει, 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 γυρίζει. Έτσι, πολύ πίνεις. Την άκουσα. Πολύ πίνεις, λέω. Γιατί? Δεν ξέρεις. Νομική. Ξέρω. Κάνε το κορόιδο. Παρακαλώ, ρε. Και χορεύει ο Ζορζ. Κανένας άλλος, ο Ζορζ. Από την αρχή. Να προσέχεις μαζί μου. Μπε. Γιατί?
γιατί μπορεί να σε χαρακιάσω. Έτσι θα με κρατήσεις. Χθες ακόμα μου έλεγες πως μ' αγαπάς και κάναμε σχέδια να φύγουμε έξω μαζί. Δεν μπορώ. Εσύ δεν με ξεσήκωσες να φύγουμε από αυτόν τον κολότοπο. Τι έγινε τώρα και με πουλάς? Είσαι μεθυσμένος, άσε με. Ποιοι είναι αυτοί μέσα? Λέγε! Θα τα πούμε άλλη φορά. Είναι αστυνομικοί. Τι παρτίδες έχεις μαζί τους? Λέγε την κοινωνία μου, μη γίνει μακελιό! Ο ένας ο ψηλός είναι φίλος με τον ξάδερφό μου. Μια φορά τον είδα. Αυτοί πιάσαν τη μάνα σου. Αλήθεια! Όχι. Αλήθεια! Σε φόβησαν, ε? Ο ξαδερφός ο Ρουφιάνος προτιμάει να γίνεις πουτάνα παρά να παντρευτείς μαζί μου. Εγώ δεν σε θέλω πια, ρε. Τη μάνα σου κι εσύ. Προτιμάς τους μπάτσους και τους δαβατζίδες, γαμωτή κοινωνία. Εγώ δεν σε θέλω πια, ρε. Καταστρέφομαι, ρε. Άσε με. Πού πας? Όπου θέλω. Δεν θα πας πουθενά, έλα. Θέλω πάω σπίτι μου, ρε. Δεν θα πας πουθενά, εδώ θα κάψει. Με απειλείς. Εγώ είμαι ξεγραμμένος από αυτή την κοινωνία. Με πουλάς και μπορεί να σε σκοτώσω. Με απειλείς, έτσι. Το ξέρεις ότι υπάρχει αστυνομία, ρε. Φώναξε την αστυνομία! Φώναξε τους! Φώναξε τους κι εσύ! Φώναξε την αστυνομία! Εγώ σου λέω ότι σ' αγαπάω και εσύ δεν θα φωνάξεις την αστυνομία! Φώναξε τους! Νικό, όχι, θα... Φώναξε τους! Νικό, όχι, θα τους σκοτώσεις! Φώναξε τους! Νικό! Το αντιλίκη σου είναι δίδες αλλιώς. Όχι να δέρνεις γυναίκες. Έχεις όλα τα πρωτεία σαν τον τραβολτά γοητεία. Είσαι παιδί μου Σούπερμαν. Σούπερμαν, Σούπερμαν. Κι όλες φωνάζουμε αμάν. Όλα λα 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 λα. Παιδί μου έντος εξαπή. Μαζί ήρθαμε μαζί να φύγουμε, έτσι? Φύγε, Βάγκο. Πάρ' την και φύγε τα φύγε. Πάμε σπίτι, σε παρακαλώ. Φύγε, ρε παιδάκι μου, φύγε. Σπάμε ένα αυτοκίνητο και ξαναγυρίζω, ε. Για σένα που κάνει. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Γκέτη. Καληνύχτα. Μια ζωή ξεφτύλα. Μια στιγμή να μπει μέσα. Πήγαινε, έλα, πήγαινε, έλα. Είναι ανάγκη να πάμε πάλι εκεί. Ναι. Μα μπορεί να έχουν φύγει τώρα. Όχι. Δεν πουλάω τους φίλους μου έτσι αγκετάλλο το πουτανάκι. Έλα, μωρέ. Τώρα που την είχε ανάγκη. Άμα λες τον αγαπάς, τώρα θα του σταθείς. Πότε? Μπα. Να καταστραφεί κι αυτή, δηλαδή. Έλα, πάμε. Ρε, ο άλλος έφαγε μια ζωή ρομπέντο δασών, ρε. Ξέρεις τι πάει να πει ρομπέντο δασών, ε? Να κονομάσεις εσύ και να σ' άτρωνε οι άλλοι. Ρε, κάνε το κορόιδο, του λένε, να βγούμε από τη φυλακή. Μπροστά αυτός. Να καθαρίσει για τους άλλους. Τον βάλανε τώρα στο μάτι, άντε να σταθεί σε χλωροκλαρί. Όταν ζούσε ο πατέρας σου, κι μη σου είπα. Πώς θα ζήσουμε, μωρσία λαφρόμυαλη? Πού να βγω τώρα από το σπίτι που πήγες και άμπλεξες με αυτόν τον εγκληματία? Στο μάθε καλά το μάθημα, ήταν η ψάκη, έτσι. Ο ξάδελφός σου, μόλι δεν τρέπεσαι να μιλάς έτσι για αυτό το άγιο παιδί. Άγιο παιδί ο χαφιές της αστυνομίας. Βουλαστό! Ντροπή σου! Ποιος νοιάζεται για σένα, μωρή χαζή! Εντάξει. Όχι! Ξύπνα στη στάξη το πρωί να τρέχεις στο ποστάσιο! Εντάξει, κόφτα! Για το καλό σου μιλάω!
καλό σου! Εντάξει ρε παιδάκι μου, κόφτω! Τελειώσαμε σου λέω γαμό! Πήγε να κοιμήσου κι άσε με! Χωρίσαμε σου λέω! Τι θες τώρα! Η ζωή, η ζωή εδώ τελειώνει. Όταν βγήκα από τη φυλακή τον Οκτώβριο, συνάντησα στον δρόμο τον πατέρα. Τυχαία. Μου λέει να προσέχεις. Του λέω θα φύγω εγώ. Και πού θα πας? Όπου και να πας ο φάκελος θα έρχεται από πίσω. Θα προσέχεις ρε. Βάλε μυαλό, γίνε άνθρωπος. Τώρα, του λέω. Με καταλαβαίνεις? Μέσα σε 3 εκατομμύρια κόσμου συνάντησα κατά τύχη τον πατέρα. Είμαστε αδέρφια, ρε. Είμαστε. Είσαι και εσύ πεισματάρης. Μακεδόνας. Έτσι. Για την καταστροφή και ήρθες να γκρεμίσεις μια ζωή. Με ξέρουν αυτοί. Όχι μωρέ τώρα. Με ξέρουν. Εμψυλογίστηκες τι πας να κάνεις. Μα χέρι μου δείξες πρέπει να με πεθάνεις. Στρίμωξαν κάτι άλλοι μπάσταρδοι στο σπίτι και μου το είπαν στα ίσια. Είσαι κυκλωμένος φουκαρά. Έλα σε μας να καρφώνεις για να τη βγάλεις. Και μέσα και έξω φυλακή. Έχεις κάνει την καρδιά. Μ' άφησες τρελή κάποια βραδιά. Και με παράτησες χωρίς αιτία. Και με ρεζίλεψες σ' όλη την κοινωνία. Παραγγελιά. Για μας. Χορεύω και θα φύγουμε όμως. Έτσι. Thank you.
Παραγγελιά, λέει. Special request. What is this? Αντιλαλούν this is a special σήματα. Order. What's it called? Ζεμπέτζικο. 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 Well, let's see. Let's see. Η ζωή μας είναι σουγιαδιές σε βρώμικα διέξοδα, σάπια δόντια, ξεθοριασμένα συνθήματα, μπάσο βεστιάριο, μυρουδιές από κάτουρα, αντισηπτικά και χαλασμένα σπέρματα, ξεσκισμένες αφίσες, πάνω κάτω, πάνω κάτω υπατησίων. Η ζωή μας είναι υπατησίων. Εμείς εκεί, μια ζωή λιγούρια, ταξιδεύουμε στην ίδια διαδρομή. Ξεφτύλα, μοναξιά, απελπισία και ανάποδα. Εντάξει, δεν κλαίμε. Μεγαλώσαμε. Μονάχα όταν βρέχει, βυζαίνουμε κρυφά το δάχτυλό μας και καπνίζουμε. Η ζωή μας είναι άσκοπα λαχανητά σε κανονισμένες απεργίες, ρουφιάνους και περιπολικά. Γι' αυτό σου λέω, την άλλη φορά που θα μας ρίξουνε, να μην την κοπανίσουμε, να ζηλιαστούμε, μην ξεπουλήσουμε φτηνά το τομάρι μας, ρε! Thank you.
Την αστυνόμε. Έλα. Αυτός ήταν μαζί τους. Προφυλάξε. Φέρ' τον αυτόν εδώ. Εδώ. Φύγε. Δεν πρόκειται να σε πειράξει κανένας εσένα. Δεν έκανες τίποτα. Φύγε, ρε. Θα σε ξαναδώ. Ξεκίνα. Ποιος σε χτύπησε? Τι έπαθες? Εγώ δεν έπαθα τίποτα. Ο Νίκος. Αρπακτήκατε στα μπουζούκια. Σε ρωτώ, γιατί δεν μιλάς? Πού πας? Θα φύγω εγώ τώρα. Γιατί? Αυτού είναι από εδώ. Γιατί δεν σου έλεγα να φύγουμε? Πού πας? Δεν ξέρω! Αυτό ήταν. Χάθηκε η ζωή μου, φίλε, μέσα σε κίτρινους ανθρώπους, βρώμικα τζάμια και ανιστόρητους συμβιβασμούς. Να γέρνω σαν εκείνη την Ιτιούλα. Άρχισα να γέρνω σαν εκείνη την Ιτιούλα που σου είχα δείξει στη στροφή του δρόμου. Τι έγινε εδώ? Φασαρίες. Έλα, φύγε, φύγε. Πάει. Αυτό ήταν. Και δεν είναι που θέλω να ζήσω. Είναι το γαμώτο που δεν έζησα. Κι ούτε που θα σε ξαναδώ. Τελικά που πάμε? Προχώρα, σου πω. Τώρα όλοι αυτοί είναι από τα μπουζούκια μεθυσμένοι. Όλη η αλητεία της Αθήνας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν τα κλείνουν αυτά τα μαγαζιά. Τι λες? Πουτάνες, μαχαιροβγάλτες, εφοπλιστές. Ο κόσμος πεινάει και αυτοί τη βρίσκουν. Τους τη δίνει. Γουστάρουν και τα σπάνε, λέει. Με συγχωρείς, φίλε, δεν ξέρω τι γνώμη έχεις. Αλλά αυτό το πράγμα τώρα λέγεται διασκέδαση του λαού. Παρακαλώ. Γρήγορα στο χειρουργείο.
Κυρία Ραδάτσα, ήθελα να σα ρωτήσω ορισμένα πράγματα. Ήσασταν μπροστά την ώρα που έγινε το μαγκελιό. Πετε μου τι ακριβώς είδατε, τα είδατε όλα? Βεβαίως τα είδα όλα. Τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά, τέτοιο μακελιό πρώτη μου φορά το είδα. Εσείς τραυματιστήκατε? Ευτυχώς όχι. Τόσοι άνθρωποι όμως πήγαν χωρίς λόγο. Έσφασε δηλαδή έτσι? Όχι έτσι. Αυτό γραφεί? Ναι. Είπες χωρίς λόγο. Έσφαζε χωρίς λόγο. Για την παραγγελιά. Επειδή δηλαδή του θίξανε τον εγωισμό, να πούμε. Και τι φταίγαν οι άλλοι που διασκέδαζαν? Να πας να διασκεδάσεις κάπου και να βρεθείς μαχαιρωμένος. Δεν είμαστε καλά. Έπειτα εμείς δουλεύουμε χρόνια σε αυτά τα κέντρα και τους γνωρίζουμε αυτούς τους τύπους. Παραγγελιά δηλαδή όταν λένε, σημαίνει τώρα είμαι εγώ. Χορεύω και φαίνομαι εγώ. Ο μάγκας. Γι' αυτό και εμείς κάνουμε το κορόιδο. Τι φταίνε όμως τα αθώα θύματα? Έτσι δεν είναι? Πάντως ακριβώς δεν μπορώ να σου περιγράψω. Εγώ λέω ότι ο Χάρος βγήκε παγανιά απόψε. Έτσι το βλέπω εγώ. Τρέχει. Είναι ανάγκη να μιλήσουμε. Τώρα. Τώρα. Για λέει. Πρέπει να με βγάλεις έξω. Πού? Αφρική, Ιταλία. Όπου μπορείς. Και γιατί να το κουβεντιάσουμε τώρα? Αύριο πρέπει να είμαι φευγάτος από εδώ. Τι έκανες? Θα με βγάλεις ή όχι? Θα φροντίσουμε, Νίκο μου. Όμως αυτά τα πράγματα δεν γίνονται στο άψες βίσε. Θέλουν και λεφτά. Θα πληρωθείς. Όχι για μένα. Πάρε τηλέφωνο. Καλά. Μην κάνεις καμιά χαζομάρα και πας να με κοροϊδέψεις. Τι λες τώρα? Ελαρενώντας είμαι. Ήταν μεγάλη ανάγκη, αυτό σε πήρα. Πρέπει να φορτώσω ένα δικό μου. Αύριο. Εσύ θα μου πεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα να το μιλάω εγώ. Φορσάιτ. Πότε? Οκ. Εντάξει ρε. Θα σε ξαναπάρω εγώ πάλι. Σε 7. Εντάξει. Άτε, για χαρά. Άκουσες, ε. Θα τον ξαναπάρω στις 7. Στις 7. Βγήκατε να ξεσκάσετε δηλαδή, ε. Μάλιστα. Και κάθε πότε πηγαίνετε στα μπουζούκια, μ? Εσύ γιατί έφυγες? Πήγα τις γυναίκες. Για να γυρίσεις μετά και να βοηθήσεις τον Τζαμπουκά, ε. Δεν ήξερα τι έγινε εκεί μέσα. Τραβάμε το μαχαίρι και σφάζουμε τον κόσμο, ε! Μα αφού δεν ξέρω, σας είπα, μόνο ότι άκουσα. Για την παραγγελιά? Δεν ήμουνα μπροστά. Γιατί έφυγες και ξαναγύρισες, δεν είπες. Είμαστε φίλοι με τα παιδιά. Δηλαδή περισσότερο με τον Νίκο. Πόσα χρόνια το ξέρεις? Τι φίλοι? 3. Δούλευε τώρα τελευταία σε ένα εμπορικό Αιώλου. Κάναμε παρέα. Το μαχαίρι ήξερες ότι το κουβαλάει, ε? Παλιά,
Μου λέγει ότι... Το είχα δει μια φορά δηλαδή. Από πότε το κουβαλάει, τι σου έλεγε γι' αυτό? Όταν βγήκε από τη φυλακή τη δεύτερη φορά, μου κουβέντιασε γι' αυτό και ότι φοβάται με τον ευαρέσουνε. Και έτσι, γι' αυτό. Πάντως εγώ ξέρω ότι ο Νίκος δεν είναι από τους τύπους που χτυπάνε πρώτοι. Η αλήθεια είχε πει πολύ. Είχανε μαλώσει από νωρίς με τη Ρούλα. Τη Ρούλα, ε? Την έτσι, την αυτή του. Που ήσαν μαζί. Χόρεψε και κάπως. Κοιτάζαν οι άλλοι. Ε, άντρας είναι, θόλωσε. Την έδιωξε. Γι' αυτό πήγα κι εγώ τις άλλες γυναίκες. Ύστερα φαίνεται και η παραγγελιά που άμα στη σπάσει ο άλλος την κατάσταση που είσαι, έχουν γίνει τόσα. Πάντως αυτός όλο έλεγε είμαι ξεγραμμένος, δεν έχω που να πάω. Μου τα έλεγε. Βεβαίως δεν σου φταίει κι ο άλλος. Δεν είπα. Ώστε λοιπόν δεν ξέρεις που κρύβεται, ε? Μα αφού όταν γύρισα είχαν φύγει. Τα γράφω εγώ αυτά που λες. Εσύ ξέρεις. Αφού είμαστε μαζί, κυρία αστυνόμη, όταν έγινε η φασαρία. Δεν τους ξέρω καλά εγώ αυτούς. Άκουσες να λέει από πριν ότι θα σφάξει κόσμο απόψε, ε? Εμένα δεν μου μιλάγανε πολύ. Δεν άκουσα. Πήγες όμως μαζί τους τα μπουζούκια. Εγώ δεν συμπαθώ τα μπουζούκια γιατί εμένα μου αρέσουν άλλοι ρυθμοί. Επειδή όμως όλη η παρέα τράβηξε κατά εκεί, πήγα κι εγώ. Να ξεσκάσουμε βγήκαμε. Δεν βαριέσαι, είπα. Για να ξεσκάσετε, ε? Μάλιστα. Από τι? Ε, όλος ο κόσμος, κυρία αστυνόμη. Εργάζεσαι. Το τελευταίο διάστημα, επειδή εμείς, ο Βάγκος, έχουμε σκοπό να παντρευτούμε, προσωρινώς, δεν εργάζομαι. Από Λεωφόρο Καραμαντή επίσης ο υπαρχιτέλος, ο Ναπολέον δεν είναι το μακέλεμα δεν θα έχει ούτε μισό σβησμένο όχι. Θα βουλιάζουμε κατακόρυφα με 300 κεφάλε σε συμφιλητικά νερά χωρίς τέλος, με αφορισμούς και χτυπήματα στο κεφάλι από διαμαντένιους σταυρούς τραβεστή πατέρων. Γλύφοντας, υπογράφοντας, ηγετεύοντας και ουρλιάζοντας ξεφτυλισμένα. Τι θέλουν? Κανείς δεν θα γλιτώσει! Θα βουλιάζουμε! Βουλιάζουμε! Γλύφοντας! Υπογράφοντας! Ηγετεύοντας! Και ουρλιάζοντας! Ξεφτυλισμένα! Τι θέλετε, γιατί? Πού είναι? Δεν ξέρω. Ποιος? Τους κρύβεις.
Ξέρεις που είναι και δεν μιλάς. Κοιμόμασταν. Κοιμόμασταν! Πρώτα σφάζετε τον κόσμο και μετά κοιμάστε. Λέγε γρήγορα που κρύβονται γιατί θα μπλέξεις. Λέγε! Δεν ξέρω! Πού πήγαν. Ξέρω ότι πέρασαν από εδώ. Λέγε με το καλό γιατί θα σε κλείσω μέσα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Καλύπτεις δολοφόνους! Δεν ξέρω! Κλείσε με μέσα! Κλείσε με και εμένα! Δεν ξέρω! Τελικά τι έγινε ρε φίλε, πού πάμε, ξημερώνει. Πάμε βοτανικό. Βίος και πολιτεία ο Κανακάρης μας. Κλοπές, απάτες, στρατοδικεία, βιοπραγία κατά νοτέρου, δύο καταδίκες. Τι γίνεται κύριε Μανουλάκο? Ακόμα τίποτα. Η δική μας ποιοι είναι? Κουτσουμπός Εμμανουήλ αρχιφύλαξη και Αντωνιάδης Χριστόφορος στη φύλαξη του 13ου. Νεκροί, ε? Μάλιστα, από την αναφορά. Και πώς μπλέχτηκαν εκεί πέρα? Διασκέδαζαν την ώρα που έγινε η επίθεση. Διασκέδαζαν? Εν υπηρεσία. Εκτός υπηρεσίας, κύριε Διευθυντά. Έχουμε μάρτυρες που βεβαιώνουν ότι η στάση των οργάνων της τάξης. Να προσέξετε τα δελτία των δημοσιογράφων. Είναι ικανοί να τους κάνουν ήρωες αυτούς τους φωνιάδες. Τις πρόστα, φίλε. 720. Με συγχωρείς, φίλε. Σου σημαίνει τίποτα? Τίποτα. Γεια. Θα δουλέψω εγώ μέχρι να βγεις.
τώρα το κακό έγινε. Έλα, Θανάση. Καλημέρα. Πάτε, για. Καλημέρα. Γεια. Τσιγάρα και αθλητική. Τι έγινε, ρε Θανάση, διάβασες? Κάτι πήρε το μάτι μια μέρα. Πάλι σφαχτήκανε. Δεν πάει καλά ο κόσμος. Ξεμείναμε και από τσιγάρα. Θα πεταχτώ να πάρω και μετά τηλεφωνάω στο φίλο. Θα φύγεις, ρε, μη στεναχωριέσαι. Γρήγορα, τσιγάρα, Θανάση. Και ειδοποίησε την αστυνομία. Μη μου μιλάς, τα τσιγάρα. Στο σπίτι μου τον έχω αυτόν. Ποιον, το δολοφόνο? Ναι, μας βλέπει. Πάρε αμέσως τηλέφωνο την αστυνομία. Πάρε τηλέφωνο. Καλά λες. Έλα, ρε. Εγώ είμαι. Μυστήριος. Όχι, ρε παιδί μου, εδώ τον έχω τον άνθρωπο. Σήμερα. Πώς να μην εμβριάζω. Σε μια ώρα θα έρθουμε από εκεί. Καλά, καλά. Θα πάω μαζί στο λιμάνι να σε φορτώσω. Σε καμιά ώρα όμως. Έχουμε πιει κρασί μαζί, ε. Έχουμε κάνει και βρωμοδουλειές μαζί. Και ποιος είναι άγιος σε αυτή την κοινωνία? Οι δικές σου δουλειές όμως μεγάλωσαν. Ξέρεις ότι αυτό που δεν ανέχουμε είναι το κάρφωμα. Σε έχουν βάλει στο μάτι μου, ρε κερατάδες. Είμαι καρφώσεις.
εκεί! Έλα, έλα, τελείωσες. Παράτατα. Έχω τελειώσει από καιρό εγώ. Έλα να με πιάσεις τώρα. Έλα. Έλατε. Γιατί δεν παραδίνεσαι, Νίκο, παιδί μου. Τι θέλεις. Σκότωσέ με να τελειώνουμε. Ο αδερφός σου παραδόθηκε μόνος του. Κατάλαβε. Τύπα σου λέω! Φοβάσαι, ρε! Θα μ' αναγκάσεις να σε πυροβολήσω. Σημαδέψεις καλά, ρε! Εδώ, ρε! Εδώ! Σκότωσέ με, ρε, Ρουφκάνε! Σκότωσέ με να ξεβρωμίσει η κοινωνία σας! Χτύπα, ρε, χέστη! Χτύπα, ρε! Όχι στα πόδια! Μια φορά ανοίγει η πόρτα σιγά σιγά και μπαίνεις. Φοράς άσπρο, κάτασπρο κουστούμι και λινά παπούτσια. Σκύβεις, βάζεις τοργικά στη χούφτα μου 72 φράγκα και φεύγεις. Έχω μείνει στη θέση που μ' άφησες για να με ξαναβρεις. Όμως πρέπει να έχει περάσει πολύς καιρός, γιατί τα νύχια μου μακρύνανε και οι φίλοι με φοβούνται. Κάθε μέρα μαγειρεύω πατάτες. Κάθε μέρα μαγειρεύω πατάτες. Έχω χάσει τη φαντασία μου. Έχω χάσει τη φαντασία μου. Και όταν ακούω Κατερίνα τρομάζω. Όταν ακούω Κατερίνα τρομάζω. Νομίζω πως πρέπει να καταδώσω κάποιον. Με κάποιον που λέγανε πως είσαι εσύ. Ξέρω πως λένε ψέματα οι εφημερίδες, γιατί γράψανε πως σου ρίξανε στα πόδια. Ξέρω πως ποτέ δεν σημαδεύουνε στα πόδια. Στο μυαλό είναι ο στόχος. Το νου σου, ε! Ξέρω πως ποτέ δεν σημαδεύουνε στα πόδια. Στο μυαλό είναι ο στόχος. Το νου σου, ε! Κύριος συνδικηγόρος. Δεν τον χρειάζομαι. Να φροντίσει για το Δήμο. Σε λίγο αρχίζει η δίκη. Πρέπει να αποφασίσετε γρήγορα. Εμένα ήρθες να βοηθήσεις. Ή αυτούς. Εσύ έχεις ανάγκη. Γι' αυτό ήρθα. Άργησες. Τώρα όλοι αυτοί εδώ μέσα πρέπει να κάνουν το χρέος τους.
Αν δεχτείς την υπεράσπιση και μιλήσεις όπως πρέπει, μπορεί να σε σώσουμε. Από τι? Δεν καταλαβαίνω. Έκανες τους φόνους και δεν δέχεσαι βοήθεια. Ακού, κύριε δικηγόρε, και εσύ κι όλοι σας. Εγώ έκανα αυτό που έκανα και θα το πληρώσω. Και δεν φοβάμαι να το πληρώσω. Να ξέρεις ότι έχω αποφασίσει να δώσω μόνος μου το παράγγελμα στο εκτελεστικό απόσπασμα. Εσείς όλοι, κοιτάξτε να σωθείτε όπως θέλετε. Μην κλαις, ρε Δήμο. Μην κλαις, είσαι άντρας. Δεν είναι τρόπος αυτός που μιλάς. Ούτε είναι τρόπος τίποτα με σένα. Τι σας μωρέ! Είναι υποχρεωμένος! Γιατί! Γιατί! Δεν είναι γιατί! Γιατί πρέπει να ζήσει! Πρέπει να προσπαθείς όπως προσπαθεί ο άλλος ο κόσμος και χτυπιέται κάθε μέρα και προσπαθεί. Κι εγώ τραβήχτηκα, αλλά στάθηκα όρθιος. Πατέρας του είμαι. Στάθηκα όρθιος, αλλά καθαρό το κούτελο. Δεν ντρέπεσαι, μωρέ. Η καρδιά μου το ξέρει που σας βλέπω σε αυτή τη θέση. Εσύ μας μεγάλωσες. Δεν μετάνιωσες για τίποτα. Ούτε και τώρα. Ενώ εσύ μετάνιωσες και τα έκανες καλά. Σήκωσες τα όπλα. Πήρες τα βουνά για να φτιάξεις τον κόσμο. Στεραγωνάτισες μπροστά σε αυτούς. Και ζήτησες μετάνιο. Αναγκάστηκα. Και τώρα θέλεις να αναγκάσεις και εμένα να σκύψω. Μην παριστάνεις τον ήρωα. Δεν είσαι ήρωας. Θα έρθει καιρός που θα αλλάξουν τα πράγματα. Να το θυμάσαι, Μαρία.
Θυμάσαι, Μαρία, στα διαλύματα εκείνο το παιχνίδι που τρέχαμε κρατώντας τη σκυτάλη. Μην βλέπεις εμένα. Μην κλαις. Εσύ είσαι η ελπίδα. Άκου, θα έρθει καιρός που τα παιδιά θα διαλέγουνε γονιούς. Δεν θα βγαίνουν στην τύχη. Δεν θα υπάρχουνε πόρτες κλειστές με γυρμένους απ' έξω. Και τη δουλειά θα τη διαλέγουμε. Δεν θα είμαστε άλογα να μας κοιτάνε στα δόντια. Οι άνθρωποι, σκέψου, θα μιλάνε με χρώματα κι άλλοι με νότες. Να φυλάξεις μονάχα σε μια μεγάλη φιάλη με νερό λέξεις και έννοιες σαν κι αυτές. Απροσάρμοστη, καταπίεση, μοναξιά, τιμή, κέρδος, εξευτελισμός. Για το μάθημα της ιστορίας. Είναι Μαρία, δεν θέλω να λέω ψέματα, δύσκολη καιρή. Και θα έρθουνε κι άλλοι. Δεν ξέρω, μην περιμένεις κι από μένα πολλά. Τόσα έζησα, τόσα έμαθα, τόσα λέω. Και από όσα διάβασα, ένα κρατάω καλά. Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος. Θα την αλλάξουμε τη ζωή. Παρόλα αυτά, Μαρία,